Κατερίνα Κρυβοπούλου. Κατερίνα, το ξέρω ότι μπορεί να είναι κλισέ, όμως η ανεργία δεν είναι ξερή αριθμή. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι γνωρίζουμε ανθρώπους άνεργους, το είδαμε και στο ρεπορτάζ με τις μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν εδώ και καιρό χάσει τη δουλειά τους. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα πλέον. Ασφαλώς και δεν είναι αριθμή, η ανεργία. Η ζωή μας δεν είναι λογιστική ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι λογιστική. Ο άνεργος είναι ένας άνθρωπος που πάσχει όπως ο άρρωστος άνθρωπος. Τραυματίζεται οικονομικά, απομονώνεται κοινωνικά, διαλύεται ψυχολογικά και ο ίδιος και οι δικοί του άνθρωποι. Και όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, οδηγείσαι ή στην κατάθλιψη ή στην παραβατικότητα. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός σήμερα ΣΥΑ είναι 4.302.000, έτσι. Οι επισήμως καταγεγραμμένοι άνεργοι είναι περίπου 800.000, που σημαίνει ανεπισήμως, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η ανεργία, σημαίνει ότι πλησιάζει κοντά το 1 εκατομμύριο. Ναι. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις άνεργους. Ένας στους τέσσερις είναι άνεργος. Δηλαδή, κάθε οικογένεια έχει και έναν άνεργο, ας πούμε, ή θα έχει σύντομα. Και η πιο δραματική εικόνα είναι στους νέους ανθρώπους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στους νέους μέχρι 24 ετών, η ανεργία, μου έλεγε το μεσημέρι ο Νίκος ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, είναι 37%, που σημαίνει ανεπισήμως 40, έτσι. Δηλαδή, 4 στους 10 άνεργοι, 4 στους 10 νέους μέχρι 24 είναι άνεργοι και στις ηλικίες μέχρι 35 ετών το ποσοστό φτάνει το 18%. Δηλαδή, εσύ μου, το καλύτερο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού είναι εκτός εργασίας. Το πιο δημιουργικό, και το πιο φρέσκο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό θα είναι και για πολύ. Δηλαδή. Και θα είναι και για πολύ, έτσι όπως είναι πια φέτος τα πράγματα. Δεν θα ξαναβρει δουλειά αυτός ο άνεργος και το ξέρει. Διότι όλοι αυτοί είναι μόνον στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο μόνος που πλήττεται. Ο οποίος είναι σε πλήρη άπνοια και με επενδυτική απραξία. Γι' αυτό και δεν θα ξαναβρει δουλειά. Όπως δεν θα ξαναβρει δουλειά ο επαγγελματίας που κλείνει το μαγαζί του ή την επιχείρησή του και είναι 45-50 ετών και δεν καταγράφεται κιόλας πουθενά αυτή η ανεργία. Θα μου πεις, υπάρχει λύση? Μία είναι, ή μπορεί να είναι η απάντηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα σε αυτή τη φάση κάτι άλλο. Προϋποθέσεις για επενδύσεις, ώστε να απορροφηθούν οι άνεργοι. Όλο αυτό πάντως μας γυρνάει πίσω ως κοινωνία, Κατερίνα. Μας γυρνάει πάρα πολύ πίσω. Τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι ποσοστά του 60. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και πριν μερικούς μήνες, ότι όταν θα φτάσει να ξεπεράσει το 15, θα είναι ποσοστά του 60. Το είδαμε σήμερα αυτό. 50 χρόνια πίσω μας πάει. Μιλάμε για κράχ. Κράχ στην ανεργία ή την εργασία, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πιο δόκιμο, έτσι. Και κράχ στην κοινωνία. Και επειδή είπες πριν για κλισέ, δεν είναι καθόλου κλισέ να πούμε ότι η ανεργία σε τέτοια μεγέθη είναι η μεγαλύτερη βόμβα. Φτώχεια, ανεργία και διαφθορά είναι στην ιστορία της ανθρωπότητας οι ικανές συνθήκες για ανεξέλεγκτες κοινωνικές εντάσεις ή εξεγέρσεις που δεν θα μαζεύονται πια. Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.